σύντροφίσες σύντροφοι. It is an honor for me to speak for you tonight. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που απευθύνομαι σε εσάς απόψε. Εμείς λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε μάθει πολλά από τον αγώνα σας στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουμε τις ίδιες τάσεις όπως και στην Ευρώπη σήμερα, δηλαδή η νεοφιλελεύθερη λιτότητα και αυξανόμενη ταξική και κοινωνική ανισότητα και οξία πολιτική πόλωση. Αυτός λοιπόν είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί κανείς να εξηγήσει το γιατί αυτός ο αυτοαποκαλούμενος σοσιαλιστής Bernie Sanders και ο δεξιός Donald Trump έχουν πραγματικά κερδίσει τόσο μαζική στήριξη τον τελευταίο χρόνο, τον 1,5 χρόνο. Και οι δύο αυτοί εκπρόσωποι ουσιαστικά μίλησαν στον θυμό και στην απογοήτευση που έχει αυξηθεί τεράστια από το 2008 και την μεγάλη ύφεση έκτοτε, καθώς επίσης και την αυτοαποκαλούμενη οικονομική ανάκαμψη, η οποία ουσιαστικά έχει επιταχύνει την παρακμή σε ό,τι αφορά το βιωτικό επίπεδο της μεγάλης πλειονότητας του πληθυσμού. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βιωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης πέφτει και αυτό δεν ξεκίνησε το 2008, αλλά ήδη 30 χρόνια πριν, όταν τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να λανσάρουν αυτό που τώρα πια είναι γνωστό ως νέο φιλελευθερισμός. Το 1979 το περιοδικό Business Week διατύπωσε με σαφήνεια τους στόχους τους, δηλαδή ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να το καταπιούν οι Αμερικανοί. Πολύ δύσκολα να καταπιούν λοιπόν αυτό το χάπι, το να έχεις τόσο λίγα πράγματα και με τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά να κάνεις χοντρές business. Τίποτα δεν συγκρίνεται στην σύγχρονη ιστορία με αυτά που τώρα έχει να υποστεί αυτό το κράτος. Δηλαδή να πουλήσουν αυτήν τη δουλειά, ότι τώρα θα πρέπει ο κόσμος να αποδεχθεί αυτή τη νέα πραγματικότητα. Κλείνω την παρένθεση. Μετά λοιπόν από 4 δεκαετίες και μετά από αυτό το άρθρο στο περιοδικό αυτό, η πραγματική στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν χαμηλότεροι από το 1973. Αυτό όμως ουσιαστικά δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο της εικόνας, γιατί ουσιαστικά αυτό αφορά την εκπαίδευση, την περίθαλψη που όλο και ολοένα τα κόστη για αυτούς τους δύο τομείς επιβαρύνουν τους ανθρώπους τελικά και τις οικογένειες της εργατικής τάξης, ακόμα και της μικρομεσαίας τάξης που παλεύει για να πληρώσει τους λογαριασμούς τους. Μέσος φοιτητής και απόφοιτος κολεγίου ή πανεπιστημίου έχει ουσιαστικά να αποπληρώσει $30,000 στις τράπεζες σε δάνειο. Ουσιαστικά δηλαδή όλο και περισσότεροι φοιτητές δεν μπορούν πια να έχουν πρόσβαση στο κολέγιο. Το Obamacare, όπως είναι γνωστό, είναι ένα κλασικό παράδειγμα νεοφιλελεύθερου προγράμματος. Ο Ομπάμα μας έδωσε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί παγκόσμια καθολική μάλλον περίθαλψη, ουσιαστικά καθιστώντας παράνομο το να μην αγοράσεις ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης, ενώ αντίστοιχα δίνει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να αυξάνουν τις τιμές και να μειώνουν την κάλυψη κατά τη δική του διακριτική ευχέρεια. Έτσι λοιπόν, το μέσο εισόδημα ενός νοικοκυριού που είναι στα $56,000 το χρόνο, σε μια τυπική τέτοια λοιπόν οικογένεια τεσσάρων, θα πρέπει να δαπανηθούν μέχρι και $23,000 προκειμένου να μπορούν να πληρώσουν τα μηνιαία ετήσια ασφάλιστράς τους και ουσιαστικά να πληρώνουν και από την τσέπη τους αν δεν έχουν ασφάλεια. Επίσης, σε ένα νεοφιλελεύθερο πρόταγμα, οι πιο πολλοί πολιτικοί δεν αναγνωρίζουν αυτά τα δεινά, αλλά αντιμετωπίζουν αυτά τα κόστη διαβίωσης με τον επίσημο τρόπο και μιλάνε μόνο για τα ποσοστά πληθωρισμού ή για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτεται η περίθαλψη για πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ουσιαστικά πρέπει να δουλέψουν σε δύο δουλειές και χαμηλοπληρωμένες. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου για την εργασία που βγήκαν πολύ πρόσφατα δείχνουν ότι όλες οι δουλειές του τελευταίου μήνα ουσιαστικά ήταν δύο δουλειές χαμηλού μισθού για τις οικογένειες. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο στο οποίο και ο Bernie Sanders και ο Donald Trump έγιναν τόσο δημοφιλείς. Ήταν οι πρώτοι οι οποίοι αναγνώρισαν την μαζική αύξηση στην αυτή την ταξική ανισότητα στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι και οι δύο δίνουν διαφορετικές λύσεις. Ο Bernie Sanders λοιπόν κέρδισε σε δημοτικότητα μεταξύ νέων ανθρώπων, οι οποίοι ουσιαστικά άλλαξαν το πολιτικό κλίμα με τρόπους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, τους σοσιαλιστές επαναστάτες. Ο Sanders ήταν ο
πρώτος αυτοαποκαλούμενος σοσιαλιστής υποψήφιος από το κυνήγι μαγισσών κατά των κομμουνιστών του 50, που κατάφερε να έχει τόσο μαζική στήριξη στη ΣΥΠΑ. Από το 2008 και μετά, λένε και μεγαλύτεροι αριθμοί νέων, είπαν ότι ουσιαστικά αναγνωρίζουν τον σοσιαλισμό υπέρ του καπιταλισμού στις δημοσκοπήσεις. Στην πραγματικότητα όμως, το να έχεις έναν τέτοιο υποψήφιο που υποστηρίζει ένα τέτοιο, μια τέτοια ελπίδα, μάλλον τον έχεις έναν τέτοιο υποψήφιο προς υποστήριξη, έχει φέρει μια αίσθηση ελπίδας σε οποιονδήποτε ψάχνει μια αλλαγή, ριζική αλλαγή σοσιαλική και οικονομική, αφού η εργατική τάξη έχει βιώσει αυτή την οπισθοχώρηση και την ήττα εδώ και 4 δεκαετίες, ενώ υπάρχει σχεδόν παντελής απουσία ταξικού αγώνα σε ό,τι αφορά το σημείο της παραγωγής. Δυστυχώς όμως, ο Sanders είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος και αυτή η αίσθηση της ελπίδας που έχει επιφέρει η εκστρατεία του δεν μακροημέρευσε. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από ένα εργατικό κόμμα ή από ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, γιατί ουσιαστικά στηρίζεται οικονομικά από εταιρείες. Για παράδειγμα, η Χίλαρη και ο Μπιλ Κλίντον είναι το τέλειο παράδειγμα. Και οι δύο δεν έχουν καμία ντροπή σε ό,τι αφορά την ίσπραξη και την συσσόρευση μάλλον εταιρικών χρημάτων, προκειμένου να κάνουν όλες τις χάρες στους μεγαλύτερους δωρητές τους. Όπως το έχει θέσει ο οικονομολόγος Ντακ Χένουιντ, οι Clintons έχουν καταφέρει να μαζέψουν περίπου 2 δις δολάρια μέχρι και 3 δις δολάρια του 1992. Παραπάνω από τα 3/4 δηλαδή από αυτά προέρχονται από τη βιομηχανία και όλα αυτά για τις εκστρατείες τους, για τις φιλανθρωπίες τους και για τους ίδιους. Και στην κορυφή της λίστας φιγουράρουν δωρητές που προέρχονται από το χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων και πάνω-πάνω η Goldman Sachs, η Citigroup και JP Morgan Chase, που και αυτοί δώρησαν πολλά. Και όχι πολύ πίσω στη λίστα, εταιρείες επικοινωνίας ηλεκτρονικών από την Wall Street. Και βεβαίως οι αϊθαλείς τους και πάντα αέναη στήριξη σε ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα και τα λόμπι και οι δικηγόροι. Αυτοί λοιπόν οι τομείς έχουν συνεχίσει να συνεισφέρουν παραπάνω από 10 φορές σε σχέση με την οργανωμένη εργασία. Αυτά λοιπόν είπε ο οικονομολόγος Doug Henwood. Και όπως θα μπορούσε κανείς να προβλέψει, το Δημοκρατικό Κόμμα και η μηχανή του κάνανε οτιδήποτε μπορούσαν για να αποτρέψουν τον Bernie Sanders από το να κερδίσει και να πάρει το χρήσμα. Η Hillary Clinton λοιπόν έγινε αυτή η οποία έλαβε το χρήσμα και τελικά ήταν ο ίδιος ο Bernie Sanders ο οποίος κατέληξε στο να της δώσει το χρήσμα. Και έχουμε μπροστά μας λοιπόν λιγότερο από μία εβδομάδα αυτή την πολύ δύσκολη εκλογική εκστρατεία. Οι υποστηρικτές τώρα του Sanders ουσιαστικά έμειναν στο σκοτάδι. Έμειναν πίσω μάλλον και δεν μπόρεσαν να κερδίσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια θα ψηφίσουν υπέρ της Hillary Clinton. Πολύ λίγοι θα ψηφίσουν υπέρ της Jill Stein και των Πρασίνων. Ουσιαστικά όμως τους έχουν αφαιρέσει όλον τον ενθουσιασμό. Δυστυχώς λοιπόν αυτό είναι το pattern του Δημοκρατικού Κόμματος από το 30. Ακτιβιστές από το κοινωνικό κίνημα μπαίνουν στο Δημοκρατικό Κόμμα για να υποστηρίξουν έναν αριστερίζον εντός αγωγικών υποψήφιο και ποτέ να μην φεύγουν. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα κινήματα έχουν απορροφηθεί μέσα στην μηχανή του Δημοκρατικού Κόμματος και δεν έχουν αναδυθεί ποτέ ξανά. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, η επαναστατική αριστερά που έχει στις ΗΠΑ έχει παραδοσιακά ονομάσει το Δημοκρατικό Κόμμα σαν τον τάφο των κινημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα από την μεριά του παρουσιάζεται ως ένας αμετανόητος, ξενοφοβικός, μισογύνης, ρατσιστής και ουσιαστικά έχει μία προτάση μάλλον, μία λαϊκίστικη αντιπολίτευση στο πολιτικό status quo με έναν τρόπο που ουσιαστικά ενθουσιάζει τους υποστηρικτές του με ρατσιστικά προτάγματα. Είναι λοιπόν ένας υποψήφιος μίσους με την κλασική έννοια του όρου και ουσιαστικά έχει παίξει πάνω σε όλο το θυμό και την αγωνία της μεσαίας τάξης των λευκών καθώς επίσης και της εργατικής τάξης που βλέπουν τα πάντα να καταραίουν. Έτσι λοιπόν τώρα κάποιοι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εκφράζουν το σοκ και την έκπληξή τους που ένας τύπος θα τον
τον Τραμπ έχει γίνει ο επικεφαλής του κόμματός τους και ο υποψήφιος επικεφαλής τη στιγμή που αυτόν δημιούργησαν. Πολλοί εξ αυτών των ηγετών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν εγκαταλείψει τον Τραμπ και τώρα υποστηρίζουν τον Κλίντον. Μεταξύ αυτών και οι πρώην πρόεδροι George Bush και George Bush, ο νεότερος και ο πρεσβύτερος. Κατά αυτόν τον τρόπο, όλη η δυναστεία των Bush έχει ουσιαστικά ρίξει το βάρος πίσω από την συνέχιση της δυναστείας των Κλίντον. Όμως το Δημοκρατικό Κόμμα έχει επίσης ανοίξει το δρόμο για την άνοδο του Τραμπ. Ακολουθώντας το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προς τα δεξιά, προσπαθώντας να κερδίσει τους ψηφοφόρους και των Ρεπουμπλικάνων υπέρ των Δημοκρατικών. Οι Δημοκρατικοί λοιπόν θεωρούν δεδομένο ότι θα πάρουν τις ψήφους των μαύρων, των εργαζομένων, των φιλελεύθερων και ουσιαστικά προτάσουν μια πιο light εκδοχή της πολιτικής των Ρεπουμπλικανών. Για παράδειγμα, ο Μπαράκ Ομπάμα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του έχει απελάσει μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από το σύνολο όλων των άλλων προέδρων προς τον 20ο αιώνα. Και επίσης ο Ομπάμα έχει αποδείξει ότι το να είναι ένας μαύρος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες απέχει πόρο από το να είναι εγγύηση ότι οι ζωές των μαύρων θα βελτιωθούν. Αντίθετα, υπό την προεδρία του Ομπάμα, η φτώχεια μεταξύ των μαύρων έχει εκτοξευθεί και η αστυνομία εξακολουθεί να σκοτώνει μαύρους ανθρώπους με ατιμορρησία. Ενώ ο Ομπάμα λέει λίγα και ουσιαστικά δεν κάνει και τίποτα για να το αλλάξει όλο αυτό. Αυτός λοιπόν ο δεξιόστροφος προσανατολισμός από το Δημοκρατικό κόμμα, είναι αυτό με το οποίο έχουμε καταλήξει. Και τελικά μπροστά μας είναι αυτή η επιλογή για την ερχόμενη Τρίτη. Ανάμεσα στη Χίλαρη Κλίντον, διεφθαρμένη, νεοφιλελεύθερη των Δημοκρατικών, με το παρελθόν στην εξωτερική πολιτική γερακιού και από την άλλη ο Τραμπ που είναι ψυχικά ασταθής, νάρκισσος και με συναισθηματική ωριμότητα μικρού παιδιού. Οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν ότι και οι δύο είναι οι λιγότερο συμπαθείς και με την λιγότερη εμπιστοσύνη από πλευράς ψηφοφόρων υποψήφοι για την Προεδρία στην πρόσφατη ιστορία. Στην πραγματικότητα και ο Τραμπ και οι δύο Κλίντον ήταν μέχρι πριν από 10 χρόνια στενοί φίλοι και σύμμαχοι πολιτικά. Οι Κλίντον, για παράδειγμα, ήταν παρόντες όταν ο Τραμπ παντρεύτηκε την Μελάνια το 2015. Σε αυτή λοιπόν την εκλογική αναμέτρηση, η Κλίντον πλήττεται ταυτόχρονα και από αυτήν την αποκάλυψη ότι ενώ ήταν υπουργός των Εξωτερικών, χρησιμοποίησε προσωπικό σερβερ για τα email της αντί για το επίσημο. Στην εκστρατεία της λοιπόν απεδείχθη ότι πάνω από 55.000 emails έπρεπε να σταλούν στο FBI, αλλά ταυτόχρονα είχαν σβηστεί και άλλα 30.000. Τα WikiLeaks τότε έδωσαν στη δημοσιότητα δεκάδες χιλιάδες άλλα emails, δείχνοντας τους τρόπους με τον οποίο η στρατηγική κατά την προεκλογική εκστρατεία εξελίχθηκε. Επίσης κατέδειξαν ότι η Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών και η πρόεδρος της, η Ντέμπι Βάζερμαν Σούλτς, προσπάθησε να νοθεύσει τον πρώτο γύρο των εκλογών κατά του Bernie Sanders. Άλλο ένα email έδειξε ότι η Κλίντον δεν ήταν καθόλου διτεθειμένη να συζητήσει το θέμα του ρατσισμού, παρά μόνο τη στιγμή που ήδη να πέφτουν οι προτιμήσεις στις δημοσκοπήσεις. Και τελικά το μότο, το κίνημα μάλλον Black Lives Matter, την ανάγκασαν να κάνει τουλάχιστον κάποιες απλές ρητορικές δηλώσεις, αλλά καμία υπόσχεση ότι θα αλλάξει κάτι. Επίσης, σε άλλα emails φάνηκε ότι η Κλίντον ουσιαστικά ήθελε να διαβεβαιώσει την Wall Street για τη στήριξή της προς αυτήν, λέγοντας ότι έχει μεγάλο σεβασμό για την κοινότητα της Wall Street. Σε μια ομιλία το 2013 προς την Goldman Sachs είπε ότι πολύ ευχαρίστως θα στρεφόταν προς την χρηματοοικονομική βιομηχανία για να λάβει την συμβουλή της για θέματα κανονιστικά. Από την πλευρά του τώρα ο Τραμπ είναι από μόνος του μια ξεχωριστή περίπτωση. Το μότο είναι ότι ποτέ δεν ζητά συγγνώμη για τίποτα. Αρνείται να δείξει τις φορολογικές του δηλώσεις, διότι όπως είναι κατανοητό, δεν έχει πληρώσει καθόλου φόρους εδώ και χρόνια. Για παράδειγμα, είχε εγκαθιδρύσει ένα πανεπιστήμιο, κερδοσκοπικό ίδρυμα με το όνομα Trump University, το οποίο χρεοκόπησε. Και αυτός έκλεψε τα χρήματα που είχαν δώσει οι φοιτητές για δίδακτρα. Αντίστοιχα, ο Τραμπ αποκαλεί όλους τους μετανάστες από το Μεξικό βιαστές και λαθρέμπορους
ναρκωτικών. Θέλει να απαγορεύσει όλους τους μουσουλμάνους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, σε ένα βίντεο από τη δεκαετία του 2000 τον δείχνει να κοκορεύεται για τις σεξουαλικές επιθέσεις απέναντι σε γυναίκες. Και όταν άρχισαν οι γυναίκες να το δημοσιοποιούν και να απευθύνουν κατηγορίες απέναντί του, μέχρι στιγμής 11 το έχουν κάνει, μεταξύ αυτών και μία δημοσιογράφος. Ποια ήταν η απάντηση του Τραμπ σε αυτές τις κατηγορίες? Ότι είναι ψέματα. Και ουσιαστικά έχει πει, μα καλά τις είδατε, είναι δυνατόν, μα δεν είναι καν ο τύπος μου. Ο Τραμπ όμως επίσης είναι γνωστός για το γεγονός ότι υποδαβλίζει τη βία μεταξύ των υποστηρικτών του στις συγκεντρώσεις. Του ζητά δηλαδή να δείρουν οποιονδήποτε ακτιβιστή του κινήματος Black Lives Matter που μπαίνει μέσα στο χώρο. Και ουσιαστικά είναι περήφανος γι' αυτό. Και ανοίγω εισαγωγικά. Έχω δώσει εντολή σε περισσότερους ανθρώπους να επιτεθούν σε άλλους ανθρώπους από τους περισσότερους από τους στρατηγούς μας. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό είναι το αποτέλεσμα των βίων περιστατικών στις συγκεντρώσεις του και αυτό έχει καταδείξει ότι αυτός έχει, όπως λέει, την σωστή ορθή κρίση για να είναι ο επιτελάρχης. Πάντα θέλεις αυτός που είναι ο πιο μεγάλος και ο πιο δυνατός να χτυπά αυτόν που είναι ο λιγότερο ισχυρός. Έτσι κερδίζει κανείς. Αυτά λέει. Ουσιαστικά, επίσης, έχει επιτεθεί απέναντι στην Χίλαρη Κλίντον, λέγοντας ότι αυτός έχει τεράστια εμπειρία, ενώ εκείνη έχει απόλυτη έλλειψη εμπειρίας. Δείτε, λέει, πώς είναι η συγκεντρώση της. Κανείς δεν χτυπάει κανένα. Κανείς δεν λέει σε κανένα να χτυπήσει κάποιον άλλο. Ο κόσμος απλά κάθεται εκεί. Μα τι ντροπή. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά, η ιδεολογία του Τραμπ έχει μεταστραφεί. Έχουμε αυτήν την δεξιά ιδεολογία, η τηλεγόμενη mainstream, η οποία όμως έχει αλλάξει προσανατολισμό και έχει δώσει φωνή σε όλους τους μισογίνηδες, σε όλους τους ρατσιστές, ακόμα και στις μικρές δυνάμεις της άκρας δεξιάς, που τώρα τον υποστηρίζουν στην εκστρατεία του. Ακόμα και αν η Κλίντον φαίνεται ότι μπορεί να κερδίσει την εκλογή, ουσιαστικά η δεξιά πτέρυγα θα έχει κερδίσει πολύ μεγάλη δυναμική. Και βεβαίως, ακόμα και αν ο Τραμπ χάσει, αυτό δεν πρόκειται να αποσωβηθεί και ο Τραμπ ήδη προετοιμάζει το έδαφος, λέγοντας ότι αν χάσει θα είναι νοθεία στις εκλογές. Είναι αντίστοιχη περίπτωση για την αντίστοιχη περίπτωση που δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι ότι τελικά θα κερδίσει η Κλίντον. Όχι μόνο γιατί είναι ακόμα ένας αγώνας δύσκολος, αλλά και γιατί υπάρχει ένας μη δημοκρατικός τρόπος εκλογής στο εκλογικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ονομάζεται Κολέγιο των Εκλεκτόρων. Το κολέγιο λοιπόν αυτό ουσιαστικά ιδρύθηκε το 1787 και είναι ένα προϊόν δουλείας με στόχο να δώσει ένα δυσανάλογο βάρος στις πολιτείες των σκλάβων. Σήμερα αυτό το κολέγιο των εκλεκτόρων αποτελείται από ξεχωριστές εκλογές σε κάθε μία από τις 50 πολιτείες, στις οποίες όμως επικρατεί ένα σύστημα winner takes all, δηλαδή όποιος κερδίζει παίρνει όλες τις ψήφους, καθόλου αναλογική εκπροσώπηση. Έτσι λοιπόν, αν ένας υποψήφιος πάρει για παράδειγμα 49% ενώ ο νικητής 51%, ο νικητής παίρνει το σύνολο των ψήφων. Αυτό λοιπόν μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα κάποιος ο οποίος σε επίπεδο χώρας και εθνικά έχει κερδίσει την ψήφο του λαού να χάσει την εκλογή. Ήταν αυτό το οποίο συνέβη το 2000 με τον Al Gore έναντι του George Bush. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι σε αυτόν τον αγώνα στήθους τίποτα δεν μπορεί να είναι εγγυημένο, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα κερδίσει η Clinton, από τη δική μας την σκοπιά, την επαναστατική σοσιαλιστική προοπτική, μπορεί κανείς να περιμένει ουσιαστικά ότι πολύ γρήγορα η Clinton θα εγκαταλείψει τις λίγες προεκλογικές της υποσχέσεις. Αυτό είναι συνήθις πρακτική μεταξύ όλων των δημοκρατικών μόλις πάρουν την εξουσία. Δηλαδή, γιατί μάλλον αυτό δεν πρόκειται να καλοαρέσει στα εκατομμύρια των νέων υποστηρικτών του Sanders, οι οποίοι βρίσκονται σε μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και ουσιαστικά κρατάνε την αναπνοή τους μέχρι αυτό το
σοου του τρόμου τελειώσει, με τη λήξη δηλαδή των εκλογών. Άρα λοιπόν υπάρχει μια νέα ριζοσπαστική αριστερά η οποία γεννιέται στις ΗΠΑ σήμερα και υπάρχει μια δυναμική για να οικοδομήσουμε μια επαναστατική σοσιαλιστική ριζοσπαστική αριστερά πολύ μεγαλύτερη σήμερα από ό,τι στα τέλη του 60. Άρα λοιπόν ο προσανατολισμός μας είναι να αναπτύξουμε την οργάνωσή μας και επίσης να δομήσουμε μια ευρύτερη αριστερά που πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ για να αλλάξει και να μεταστραφεί αυτή η πολιτική τάση. Το γεγονός ότι η επίσημη πολιτική στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του ρατσισμού και μισογυνισμού του Τραμπ, έχει προκαλέσει μια αντίσταση σε αυτό το status quo, είναι αυτό το οποίο συνδέεται με την εκλογική πρόκληση Σάντερς.